Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, να καλωσορίσουμε στο στούντιο του Sky τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλώ ήρθατε, κύριε Γενικέ. Καλώ σα βρήκα. Ε, είμαστε πια στην τελική ευθεία. Την Κυριακή οι κάλπε ανοίγουν και θέλω να μου πείτε πώ καταλαβαίνετε εσεί το δίλημα των εκλογών. Έχουμε δύο σκληρού μονομάχου, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, και έχουμε παρακολουθήσει όχι μόνο σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αλλά και σε αυτή που προηγήθηκε για τι ευρωεκλογέ και τι αυτοδιοικητικέ, να στείλεται ένα σκηνικό γερή πόλωση. Ε, ναι, το, Πάντω, το πραγματικό δίλημα για τον ελληνικό λαό, κατά την άποψή μα, είναι ποιο πώς θα μπορέσει να είναι ο ίδιος δυνατός την άλλη μέρα, γιατί τα προβλήματα θα είναι εδώ παρόντα. Οι... όλες οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει και όλες οι συμφωνίες που έχουν γίνει και με την Κομισιόν και με τους θεσμούς που έκανε ήδη η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα έχουν καθορίσει και την αντζέντα της επόμενης κυβέρνησης. Άλλωστε είναι γνωστό, γι' αυτό λέμε την επόμενη μέρα τι θα συμβεί, ότι τη Δευτέρα γίνεται νέο Eurogroup. Και έχει την Ελλάδα ως θέμα. Τι θεωρείτε και δηλαδή ότι αυτή θα είναι οι ίδιες οι πολιτικές που θα ασκηθούν πιέσεις, είτε είναι ο ένας είτε είναι ο άλλος. Και οι πιέσεις που θα ασκηθούν και όλα αυτά που γνωρίσαμε και τα προηγούμενα χρόνια θα ενταθούν διότι θέλουν να ολοκληρωθούν και οι αναδιαρθρώσεις και βεβαίως αυτό σημαίνει... Ε, μέτρα αντιλαϊκά για τα λαϊκά στρώματα σε όλους τους τομείς και στα ζητήματα των συντάξεων, της κοινωνικής ασφάλισης και στα ζητήματα των παραπέρα ιδιωτικοποιήσεων και στα ζητήματα των πληστηριασμών. Αυτό φοβούμαστε και αυτό δεν είναι πρόβλεψη, είναι με βάση τι έχει ήδη συμφωνηθεί. Άρα το δίλημα την επόμενη μέρα είναι να υπάρχει ένα δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας μέσα στη Βουλή έτσι ώστε να μπορεί και να διεκδικεί και να προβάλλει και να φέρνει μέσα στο Κοινοβούλιο τα αιτήματα των εργαζομένων, τα οποία είναι δίκαια αιτήματα και που ήταν τα μόνιμα υποζύγια όλα αυτά τα χρόνια αυτή τη κρίση και των αντιλαϊκών οικονομικών μέτρων, να πιέζει την επόμενη κυβέρνηση, διότι θα είναι μια νέα κυβέρνηση, δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται θα είναι Νέα Δημοκρατία. Και από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται το κόμμα το οποίο θα μπορεί να ασκεί Τέτοια πολιτική προ όφελο των λαϊκών στρωμάτων και μέσα στη Βουλή και έξω Γιατί από αυτή Οργανώνοντα να... και του αγώνε. Δεν θα αγώνες μπορεί να το κάνει αυτό πίεση. μια αξιωματική αντιπολίτευση, αφού εκτιμάται ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είμαι... Και βλέπουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι. θέλω και το σχόλιο σα γι' αυτό, να στριμώχνει πολύ τη Νέα Δημοκρατία πάνω σε αυτό το, το ζήτημα. Δηλαδή να λέει ότι θα έρθουν τώρα. Πολύ πιο σκληρές πολιτικές στη στιγμή που εκείνοι θα εφάρμοσαν πιο φιλολαϊκές εάν τους επέλεγε ο ελληνικός λαός. Ε, δεν μπορεί κανεί να πιστέψει αυτά τα λεγόμενα του, τα προεκλογικά πάλι του κυρίου Τσίπρα. Αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό που εφάρμοσε την πολιτική τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων κυβερνήσεων και όχι μόνο την εφάρμοσε σε όλα τα μνημονιακά μέτρα των δύο πρώτων μνημονίων, έφερε και ένα τρίτο μνημόνιο που το ψήφισαν και οι υπόλοιποι μαζί και πήρε πάρα πολλά μέτρα, επέκτηνε παραπέρα αυτή την την αντιλαϊκή πολιτική και την πίεση στα, οικονομικά, στα ασθενέστερα οικονομικά ναι, λαϊκά στρώματα. Τώρα τελείωσε στρώματα. το μνημόνιο Άρα, λοιπόν, ή δεν δέχεστε ότι τελείωσε και το μνημόνιο. Η μεταμνημονιακή εποχή είναι μόνο στα λόγια. Είναι παρόντες όλες οι δεσμεύσει παρούσες όλες οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι εδώ όλη η εφαρμοστική νόμη των μνημονίων. Είναι εδώ και τα τρίτα μνημόνια και το τρίτο πιο βάρβαρο που ψήφισε ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους υπόλοιπους. Είναι εδώ τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060 που αυτά θα πλήττουν τις λαϊκές οικογένειες πάλι. Είναι εδώ η μόνιμη εποπτεία, είναι η... η ένταση των ελέγχων όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας και όλα αυτά σημαίνουν νέα μέτρα τα οποία θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα κιόλας το πρωί, μετά τις εκλογές. Δηλαδή από τις 8 του Ιουλίου όλα αυτά τα προβλήματα θα είναι πάνω στο τραπέζι και θα πέφτουν στο κεφάλι των εργαζομένων να των λαϊκών, λαϊκών στρωμάτων. Να σας ρωτήσω το, το εξή. Βλέπω ε, γίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον σε αυτές τις εκλογές. Βλέπουμε δηλαδή ε, επικεφαλής κομμάτων να κλείνουν το μάτι. Σε ψηφοφόρου άλλων κομμάτων. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να κλείνει το μάτι στους ψηφοφόρου του Πασόκ, του Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπω ότι και εσεί ανοιχτά το τελευταίο διάστημα καλείτε του απογοητευμένου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ να έρθουν σε εσά. Πιστεύετε πραγματικά ότι υπάρχει ένα κομμάτι αυτών των πολιτών που μπορεί να σα ακούσει να έρθει σε εσά, Υπάρχουν δεκάδε χιλιάδε οι άνθρωποι που προβληματίζονται αυτή τη στιγμή και τις τελευταίες ώρες που βρισκόμαστε τώρα, προβληματίζονται για το πού να ρίξουν την ψήφο τους. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, γιατί έχουμε συσπυρώσει ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πριν στο ΠΑΣΟΚ, ήταν πιθανόν σε άλλα σχήματα που δημιουργήθηκαν μετά όταν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι η ΛΑΕ, η Ανταρσία, άλλες δυνάμεις που είναι εκτός κοινοβουλίου, και βεβαίω σε αυτόν τον κόσμο απευθυνόμαστε και του λέμε με το χέρι στην καρδιά να κάνει το βήμα τώρα, να πάρει την απόφαση. Δεν θα το μετανιώσει αν ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Αντίθετα, θα είναι υπέρ του, θα είναι υπέρ των συμφερόντων του, θα δει αυτό που σκέφτεται, την εκτίμηση που έχει για το ΚΚΕ. Αυτό που μα λέει στου δρόμου και στον δρόμο ο καθένα που τον συναντάμε, άσχετα αν μα ψηφίζει και άσχετα αν συμφωνεί σε όλα ή σε επιμέρου μαζί μα. Ότι θέλουμε το ΚΚΕ να πάει καλά. Γιατί μπορεί να συμβάλλει, μπορεί να βοηθήσει στο ότι ο λαός να πάει καλύτερα, η χώρα μας, η πατρίδα μας να πάει καλύτερα και να ανοίξει ένα καλύτερο μέλλον με κοινωνική ευημερία. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν το ΚΚΕ έχει πάρα πολλά να δώσει, γι' αυτό έχει ανοιχτό χέρι, μια μεγάλη αγκαλιά όπως επανειλημμένα έχουμε πει το τελευταίο διάστημα για όλους και για όλες, και τους καλούμε να έρθουν, να ψηφίσουν το ΚΚΕ, να πάρουν την απόφαση αυτή, μην το μετανιώσουν, γιατί μετά την Κυριακή, μετά τις 7 η ώρα το βράδυ που κλείνει η κάλπη, θα είναι πλέον <χι> αργά. <χι> Καταλαβαίνω ότι εκεί ε, επενδύεται κάπως, ε, αν μου επιτρέπετε, στο θημικό, των ψηφοφόρων του ΣΥΖΑ που θεωρείται ότι μπορεί να ένιωσαν απογοητευμένοι ή προδομένοι από τον κύριο Τσίπρα. Μα Σωστά. είναι γιατί ο κύριος Τσίπρα, Όταν λένε, ο λέτε ότι ο εμείς Τσίπρας θα τον απογοητεύσουμε, θα λέτε ότι εκείνοι σα απογοήτευσαν. Σήμερα έχουμε και την επέτειο του, του δημοψηφίσματος μετά από τέσσερα χρόνια. Είδαμε πώς προετοίμασε όλη αυτή την τεράστια κολοτούμπα που έγινε διεθνώς γνωστή από τα ελληνικά δεδομένα και από την πρακτική του, του ΣΥΡΙΖΑ. Προετοίμασε, την συνθηκολόγησε με το Σόιμπλε και την Μέρκελ, με τους ονομαζόμενους θεσμούς, με την Τρόικα. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι κάτι ένα βάρβαρο που μνημόνιο. ήθελε να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Κατά καιρούς έχετε χρησιμοποιήσει πολύ σκληρές εκφράσεις ε, για τον α, πρωθυπουργό. Πιστεύετε ότι ήταν κάτι που έγινε δηλαδή βάση σχεδίου. Αν το έκανε από αφέλεια ή επειδή δεν μπορούσε να προβλέψει ή δεν είχε σωστή εκτίμηση για τα δεδομένα και τι σημαίνει πραγματικά η πραγματικότητα τι είναι στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο και κυρίως Αυτό στην υποστήριξε. Ευρωπαϊκή Επάντως, Ένωση. Αυτό εδώ στο τότε αυτή, για πολιτική αυτή, Αυτή η αφέλεια είναι επίσης επικίνδυνη για ένα πολιτικό κόμμα που κυβέρνησε και για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο Πρωθυπουργός της χώρας 4,5 χρόνια πλέον. Είναι ακόμα χειρότερο το να έχεις αφέλεια και ανικανότητα από το να πεις ότι δε, δε, στη, στην πολιτική κάνω και μερικά κολπάκια προεκλογικά να πάρω μερικούς ψήφου. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ακόμα χειρότερο, όπως και η κοροϊδία μαζί με την αλαζονία που πάνε μαζί για τον κύριο Τσίπρα, ε, που επέδρασαν και μάλιστα ε, το μεγάλο έγκλημα που έκανε, γιατί έγκλημα το, το θεωρώ εγώ, είναι ότι απογοήτευσε και αποστράτευσε από την ενεργό πάλι, από τη δράση, από το να ονειρεύονται, από το να διεκδικούνε χιλιάδες ανθρώπους που με την αριστερά, με, την, με τα προοδευτικά ιδανικά, ε, με τις δημοκρατικές αξίες που είχαν γαλουχηθεί και μέσα στους δρόμους του αγώνα, είχαν αλλιώς μάθει, αλλιώς διαπαιδαγωγηθεί. Αυτό το ενσωμάτωσε έδωσε μια μυρολατρία απέραντη στον ελληνικό λαό και κυρίως σε αυτόν τον κόσμο που πίστεψε σε αυτά τα ιδανικά και βεβαίως σήμερα το πληρώνουμε. Και το πληρώνουμε και με την αποχή και με το ότι κάθεται ο άλλο σπίτι του και δεν ενδιαφέρεται ενώ ο πολίτης πρέπει να είναι ενεργός, πρέπει να δρά, πρέπει να κινητοποιείται, Μάλιστα. πρέπει να διεκδικεί το δίκιο του. Να ρωτήσω το εξή, επειδή αναφερθήκατε κύριε Γενική Γραμματέα στο δημοψήφισμα που είναι η επέτειος ε, σήμερα. Πρωταγωνιστή εκείνων των ημερών, εκτό από τον κύριο Τσίπρα, ήταν ο κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριο Βαρουφάκη κατεβαίνει πλέον στον πολιτικό στίβο, επικεφαλή ενό κόμματο που διεκδικεί μία μερίδα, το δικό του μερίδιο, στον χώρο τη αριστερά. Πώ βλέπετε αυτή την προσπάθεια, Ο κύριο Βαρουφάκη έχει ο ίδιο και οι συνεργάτε του τεράστιε ευθύνε είναι αυτός που προετοίμασε ουσιαστικά το τρίτο μνημόνιο, το πιο βάρβαρο από όλα τα μνημόνια, είναι αυτός ο οποίος υπέγραψε και είπε ότι συμφωνεί τουλάχιστον με το 70% των μνημονιακών μέτρων τη Νέα Δημοκρατία και του Εκείνο το εκείνος Πασό, είπε να τηρήσουν των το όχι. Και γι' αυτό συγκρούστηκε και, από την κυβέρνηση. Και βεβαίω ψήφισε με επιστολική ψήφο που έγινε μετά το δημοψήφισμα, ε, η, η ψήφιση του μνημονίου, έγινε το δημοψήφισμα, μετέτρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ το όχι σε ναι, μέσα σε μια βραδιά, το είδαμε όλοι, το θυμόμαστε όλοι, πριν ακριβώς σαν σήμερα, πριν τέσσερα χρόνια, και ήρθε μετά στη Βουλή και ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. Εκεί ο κύριος Βαρουφάκης ήταν παρόν. Και ψήφισε, μάλιστα δεν ήταν παρόν γιατί ήταν σε αποστολή από την κυβέρνησή του στο εξωτερικό. Είναι, παρόλα και έστειλε αυτά, ω επιστολική... μια επιλογή για του έστειλε... πολίτε που νιώθουν αριστερή. Έστειλε επιστολική ψήφο και είπε ναι στο τρίτο μνημόνιο. Άρα το προετοίμασε και το ψήφισε. Mm -hmm. Σε συνέχεια, κάθισε στην άκρη για να προετοιμάσει την επανεμφάνισή του. Αλλά, ας μην πάμε πριν τέσσερα χρόνια. Αν δει κανεί το πρόγραμμα αυτού του σχηματισμού που κατεβαίνει σήμερα σε εκλογέ και διεκδικεί ψήφο των εργαζομένων του ελληνικού λαού θα δει ότι σε όλα τα ζητήματα δεν έχει βάλει μυαλό, δεν έχει βγάλει κανένα συμπέρασμα. Ακριβώς προτείνει την πολιτική του πρώτου εξαμήνου και αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ω προεκλογική αντιπολίτευση. Δηλαδή για μια από τα ίδια, για να προετοιμάσει καλύτερα ένα τέταρτο πιθανόν ή ένα πέμπτο μνημόνιο, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό και του. Θέλω τη Αν σας... δει κανεί τι θέσει του για το Κυπριακό, θα δει ότι οδηγεί σε διχοτομική λύση. Αν δει κανεί τις θέση του για αυτή την επέσχυντη συμφωνία των Πρεσπών, θα δει ότι είναι με τα μπούνια, με τις επιταγές των ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ και όλων αυτών που προκάλεσαν αυτή τη συμφωνία να γίνει εσπευσμένα και με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν σε όλα τα ζητήματα είτε οικονομικής φύσης είτε εξωτερικής πολιτικής βρίσκεται όχι σε λάθος, σε επικίνδυνη κατεύθυνση. Mm -hmm. Είναι μια συστημική δύναμη που μόνο ω τσόντα μπορεί να κολλήσει και αυτό είναι ο λόγο, αν θα του δώσουν και το 3%, να κολλήσει σε μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία σήμερα ή αύριο, ό,τι ήταν προκύψει. Λέτε να το δούμε και αυτό. Ε, τελευταίο ερώτημα, κύριε Κουτσούμπα. 5,3 έγραψε το ΚΚΕ στις ευρωεκλογέ. Πείτε μου, ε, αν έχετε ένα πύχη για τις εκλογές της Κυριακής. Ναι, θεωρούμε ότι όσο πιο ψηλά είναι το ΚΚΕ και πάνω από αυτό το 5,3 φυσικά, αρκετά πάνω από το 5,3 με 6%, αυτό θα είναι καλό για το κόμμα και για τα μέλη και τους φίλους του κόμματος που θα χαμογελάσουν. Θα χαμογελάσει ο ελληνικός λαός, γιατί ξέρει ότι θα έχει μια δύναμη μέσα στη Βουλή, μια κοινοβουλευτική ομάδα πιο ισχυρή yeah. που να μπορεί να προτείνει σε τροπολογίε, σε προτάσει νόμου και να περνάει τα δίκαια λαϊκά αιτήματα. Και βέβαια ξέρει ο κάθε ένα πολίτη που μας ακούει αυτή τη στιγμή ότι είμαστε δίπλα του στου καθημερινού αγώνε, αυτούς που θα έχουμε έτσι κι αλλιώ μπροστά μα, διότι ξαναλέω. Τα προβλήματα δεν τέλειωσαν, τα προβλήματα είναι μπροστά μας και μια κυβέρνηση νέα της Νέας Δημοκρατίας θα πάρει και καινούργια μέτρα και από αυτή την άποψη προειδοποιούμε ότι μόνο το κουκούέ μπορεί να είναι Με. εκεί ως δύναμη ισχυρή να αντιπαλέψει, να εμποδίσει, αν θέλετε να βάλει και ένα φρένο σε μια άσχημη κατάσταση για το λαό. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Γενική Γραμματέα. Εύχομαι καλή δύναμη στη μία, μια μισή μέρα πλέον που απομένει. Σας ευχαριστώ πολύ.